Πριν από λίγους μήνες, ένας αρθρογράφος της Καθημερινής έγραφε «Γιατί τους ενοχλεί τόσο πολύ η επίκληση της ατομικής ευθύνης, ενδεχομένως η σημασία της έκφρασης είναι άγνωστη και τους τρομάζει. Οι ίδιοι όταν σκέφτονται την κοινωνία προτιμούν να επικαλούνται τις συλλογικότητες, όπου οι συλλογικότητες λειτουργούν σαν το υποκατάστατο, τη μεθαδόνη της τάξης και της συνείδησής της, που κάποτε ήταν οι κινητήριες δυνάμεις της ιστορίας, προωθούσαν το χρόνο του ανθρώπινου σύμπαντος». Και έλεγε στη συνέχεια ο αρθρογράφος, «Με την πανδημία οι όροι της σύγκρουσης έχουν αλλάξει. Ο άνθρωπος δεν βρίσκεται μέσα στο ανθρώπινο σύμπαν. Ο εχθρός δεν βρίσκεται πλέον μέσα στο ανθρώπινο σύμπαν. Δεν έχει μορφή, πρόσωπο, όνομα και βούληση. Κυρίως δεν έχει συμφέροντα να υπερασπιστεί, υπεραξίες, κεφάλαια, καταθέσεις, χρήμα που γεννάει χρήμα». Και κατέληγε, δίνοντας την οδηγία, «Exit, ο ταξικός αντίπαλος». Αυτό ήταν το μότο των αστικών κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα για να συγκαλύψουν την ταξική ανευθυνότητα του καπιταλιστικού κράτους απέναντι στην προστασία της υγείας του λαού. Ατομική ευθύνη, ομοψυχή απέναντι σε μια όρατη απειλή. Κανένα σύστημα υγείας δεν μπορεί να αντέξει ταυτόχρονα εκατοντάδες και χιλιάδες ασθενείς. Αυτά είναι τα επιχειρήματα που επιστράτευσε η κυβέρνηση για να απεμπολίσει τις ευθύνες της, να κρύψει τον πραγματικό ένοχο και να φορτώσει την ευθύνη στο λαό για την εξέλιξη της πανδημίας. Είναι προκλητική η ισχυρισμή της κυβέρνησης ότι το δημόσιο σύστημα υγείας είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Τα στοιχεία είναι αδιαμφισβήτητα. Πώς είναι δυνατό να ισχυρίζεται ότι το δημόσιο σύστημα υγείας είναι θωρακισμένο όταν τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας στενάζουν κάτω από το βάρος των ελλείψεων σε προσωπικό, υποδομές και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Όταν οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού είναι μηδενικές. Οι μοναδικές προσλήψεις με ημερομηνία λήξης είναι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία μόλις 4.729 σε σύνολο 25.000 κενών οργανικών θέσεων, από τους οποίους μόλις οι 450 γιατροί σε σύνολο 6.000. Πώς είναι δυνατόν να το ισχυρίζεται όταν μεταφέρεται προσωπικό και υποδομές από τη μία μονάδα υγείας στην άλλη για να μπαλώσει τρύπες. Όταν χθες, λίγες μέρες μετά τις διαβεβαιώσεις, το ανέφερε και ο σύντροφος γραμματέας Δημήτρης Κουτσούμπας ότι έχει εξασφαλιστεί διαθεσιμότητα και επάρκεια αντιδραστηρίων και αναλυτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, το ΕΚΕΑ έστελνε τελεσίγραφο με το οποίο απαιτούσε από τις υγειονομικές περιφέρειες να μην στέλνουν δείγματα τεστ, γιατί λέει λόγω της αλόγιστης χρήσης ξεπεράστηκε το όριο δυνατότητας προμήθειας των αντιδραστηρίων. Στο δημόσιο τομέα ταβάνι στα αντιδραστήρια, για τον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει ταβάνι. Όριο είναι η δυνατότητα του καθενός να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να κάνει το τεστ. Αλόγιστη χρήση, όταν όχι μόνο δεν εφαρμόζονται οι οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έλεγε τεστ, τεστ, τεστ και πάλι τεστ, αλλά δεν γίνεται ούτε το αυτονόητο, δηλαδή τεστ σε όλους τους υγειονομικούς, τους εργαζόμενους, στις μονάδες φροντίδας υγείας ηλικιωμένων, που έχουν μετατραπεί σε υγειονομικές βόμβες με ευθύνη της κυβέρνησης, παρά μόνο σε όσους επιστρέφουν από την άδειά τους. Μόνο που οι υγειονομικοί ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, επειδή δουλεύουν στα νοσοκομεία, όπου είναι αυξημένος ο κίνδυνος διασποράς του ιού. Στο 30% ανέρχεται, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η ενδονοσοκομιακή διασπορά. Γι' αυτό το λόγο, και όχι επειδή πήγαν διακοπές, αφήστε που πολλοί από αυτούς δεν πήγαν. Αν ήταν έτσι, θα έπρεπε η κυβέρνηση να εξασφαλίσει όλοι οι εργαζόμενοι που επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές να υποβάλλονται σε τεστ. Πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα, όταν τα περισσότερα νοσοκομεία δεν έχουν τις προδιαγραφές ώστε να εφαρμοστούν τα αναγκαία μέτρα πρόληψης και ελέγχου της διασποράς του ιού. Δεν έχουν εξασφαλίσει το χωροταξικό σχεδιασμό, που πρέπει να συνοδεύεται και από το διαχωρισμό του προσωπικού, δηλαδή να υπάρχει προσωπικό, κυρίως νοσηλευτές, που θα αναλάβει την νοστιλία αποκλειστικά των συγκεκριμένων ασθενών. Δεν είναι αόρατος εχθρός οι επιδημίες. Η ιστορία τους ξεκινάει από το 1918 με την Ισπανική γρίπη και έκτοτε έχουν υπάρξει άλλες τρεις πανδημίες. Ο Πόη λέει, είναι σίγουρο ότι θα συμβεί και θα ξανασυμβεί, το θέμα είναι πότε.
Γιατί άραγε κατέρευσαν τα σταθερά συστήματα υγείας στις καπιταλιστικές χώρες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με την απειλή του ιού, στην Ιταλία, τη Σουηδία, τη Γερμανία, χώρες που η ελληνική κυβέρνηση, ακόμα και τώρα την περίοδο της επιδημίας, παρουσίαζε σαν πρότυπο για να μας πείσει για την αναγκαιότητα των ΣΔΙΤ στο χώρο της υγείας. Γιατί στον καπιταλισμό ακριβώς η πρόληψη, ο έγκαιρος κρατικός σχεδιασμός και η οργάνωση του συστήματος υγείας, η εξασφάλιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, η στελέχωση με προσωπικό, η εκπαίδευσή του, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί και να καλύψει το σύνολο των αναγκών, τρέχουσες και έκτακτες, οι οποίες όμως είναι προβλέψιμες, θεωρούνται ανεπίτρεπτο κόστος και σπατάλη. Τα εκτεταμένα περιοριστικά μέτρα που πάρθηκαν και στην Ελλάδα από το φόβο κατάρρευση των συστημάτων υγείας, τα συστήματα υγείας που μετατράπηκαν σε συστήματα μιας νόσου, είναι ομολογία της ήττας της χρεοκοπημένης πολιτικής που εφαρμόζεται. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά, να μην τα επαναλάβω, τα ανέφερε και ο σύντροφος. Μία μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science δείχνει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής οι κακοήθειες διαγιγνώσκονται σε προχωρημένο στάδιο, τα προγραμματισμένα χειρουργεία μειώθηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες για COVID, γίνονται λιγότερες χημειοθεραπείες, λιγότερες ακτινοθεραπείες και προβλέπουν ότι οι θάνατοι την επόμενη δεκαετία μόνο από τον καρκίνο του εντέρου και του μαστού εξαιτίας αυτού του γεγονότος θα αυξηθούν κατά 10.000. Δεν είναι μόνο ότι οι ασθενείς που παρουσιάζουν άλλα προβλήματα υγείας έμειναν και εξακολουθούν να είναι ξεκρέμαστοι. Είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις μελλοντικές επιπτώσεις στους ασθενείς της ίδιας της λίμωξης από τον ιό. Είναι γνωστό ότι η λίμωξη του COVID αφήνει βαρύ αποτύπωμα στην καρδιακή και την αναπνευστική λειτουργία των ασθενών. Το 80% λένε τα στοιχεία είναι σαν έχει υποστεί καρδιακή προσβολή. Τι σχεδιασμός υπάρχει για την ανάπτυξη ειδικών κέντρων, τα οποία με τα κατάλληλα εργαλεία, τη στελέχωση με το αναγκαίο προσωπικό, θα παρακολουθούν αυτούς τους ασθενείς και ταυτόχρονα θα συμβάλλουν με την αποτύπωση και τη γενίκευση της εμπειρίας στη μελέτη του ιού, στην παραγωγή νέας γνώσης. Ψηλά γράμματα για την κυβέρνηση που επιμένει προκλητικά να ισχυρίζεται ότι οι ανάγκες των ασθενών καλύπτονται πλήρως. Παρουσιάζουν σαν κοσμογονία το γεγονός ότι αυξήθηκαν οι κλίνες μεθ, θέτουν σαν στόχο τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 1.200 μεθ. Μόνο που ο μέσος όρος αφορά τη στατιστική και δεν αφορά ανθρώπινες ζωές. Κατά τα άλλα, ο Υπουργός Υγείας δήλωνε στη Βουλή πριν από λίγες μέρες ότι δεν αρμόζει στην κυβέρνηση το ρητό «Ένας θάνατος είναι τραγωδία, 1.000 θάνατοι απλή στατιστική». Ο στόχος τους, 7 μήνες μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, να καλύψουν μόλις το 1/3 των αναγκών. Ποια πρόβλεψη υπάρχει για την ανάπτυξη κλινών μεθ για εγκαυματίες. Είχαμε μόλις πριν από 2 χρόνια τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Όχι μόνο δεν υπάρχει πρόβλεψη, αλλά και η μοναδική εξειδικευμένη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο έχει μετατραπεί σε μονάδα νοσηλείας για ασθενείς με COVID. Έχει το θράσος η κυβέρνηση να ισχυρίζεται ότι αξιοποιήθηκαν όλες οι δυνατότητες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όταν όχι μόνο δεν πήρε κανένα μέτρο για την ανάπτυξη, τη στελέχωση και τον εξοπλισμό των αποτεδεκατισμένων κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρείων, αλλά τα χρησιμοποιεί και σαν δεξαμενή άντληση προσωπικού για να μπαλώνουν τρύπες. Η πραγματικότητα είναι ότι η κυβέρνηση το χρόνο που κέρδισε ο λαός στο πρώτο κύμα όχι μόνο δεν το αξιοποίησε για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, απέναντίας αξιοποίησε το έκτακτο γεγονός για να πάρει μόνιμα μέτρα που εντάσσονται στην πολιτική της περαιτέρω εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης του δημόσιου συστήματος υγείας, πολιτική που εφαρμόζεται διαχρονικά και ευθύνεται για τη σημερινή κατάδεια. Της πολιτικής που θεωρεί την υγεία του λαού κόστος και πεδίο κερδοφορίας για επενδύσεις. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που δήλωσε ο Τσιόδρας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η απόσταση, μέτρο, η απόσταση 1,5 προς 2 μέτρα μεταξύ των μαθητών που κάθονται στα διπλανά θρανία. Αλλά το κάθε μέτρο, είπε, εκτιμάται από την εφαρμοστικότητά του. Και η εφαρμοστικότητα καθορίζεται από τις αντοχές της καπιταλιστικής οικονομίας, όπως κοινικά απάντησε η κυβέρνηση στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Ακόμα μια απόδειξη ότι τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση έχουν καθαρό ταξικό πρόσημο. Η υποταγή της επιστημονικής γνώσης στους σιδερένιους νόμους της αγοράς.
Οι λαοί μετράνε απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και οι επιχειρηματίες βλέπουν ευκαιρίες και στην πανδημία για επενδύσεις και κέρδη, όπως οι ασφαλιστικές εταιρείες που εκφράζουν την αισιοδοξία τους για γρήγορη ανάπτυξη, πιέζουν για προώθηση των ΣΔΙΤ για να ασφαλιστεί, λένε, ο πληθυσμός απέναντι στις πανδημίες. Δυναμώνουμε τον αγώνα για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, για επαναλαμβανόμενα τεστ στους εργαζόμενους, στην υγεία, στην πρόνοια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία παντού, για σχέδιο επίταξης του ιδιωτικού τομέα. Στοχεύουμε στον πραγματικό εχθρό που έχει σε πείσμα τους μορφή, πρόσωπο, όνομα και βούληση. Έχει συμφέροντα να υπερασπιστεί σε βάρος του λαού και δεν πρέπει να του το επιτρέψουμε. Το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα, το κεφάλαιο, τους πολιτικούς, τους υπηρέτες, τις κυβερνήσεις και τα κόμματά τους.